Πώς τα ακούσατε εσείς αυτά περί χημικού ευνοχισμού που είπε ο κύριος Βορίδης, ο οποίος, θυμίζω, είναι και δικηγόρος και υπουργός εσωτερικών? Κυρία Γιάμαλη, πρόκειται προφανώς περί μιας καταδικαστέας, απόλυτα καταδικαστέας δήλωσης, αυτή που έγινε σήμερα από τον κύριο Βορίδη σχετικά με τον χημικό ευνοχισμό. Ξέρετε, το ποινικό δίκαιο έχει ένα αποσκοπή, έχει ένα σοφρονιστικό μάλλον χαρακτήρα, αποσκοπεί στο σοφρονισμό αυτού που καταδικάζεται, αξιοποιώντας και την τιμωρία, και σε κάθε περίπτωση η ιστορία του νομικού πολιτισμού λέει ότι το ποινικό δίκαιο δεν πρέπει να έχει καμιά σχέση με την εκδίκηση. Ξέρετε τι λέει αυτό ως γενικό. Συμφωνώ μαζί σας. Από εκεί και πέρα. Ναι, πείτε. Πολλοί κόσμος λέει ότι δεν σοφρονίζονται. Αυτοί είναι τέρατα, δεν πρέπει να είναι κομμάτι της κοινωνίας μας, πρέπει να σαπίζουν στη φυλακή. Και νομίζω ότι εκεί εδράζεται και αυτό εργαλειοποιούν και δηλώσεις σαν αυτή που έκανε ο κύριος Βορίδης. Αυτό είναι άλλο όμως, κυρία Γιάμαλη, συγγνώμη κύριε Δελή. Είναι άλλο να λες ότι δεν μπορεί να πιένουν. Κυρία Δημαδάμα, ο κύριος Δελής, με συγχωρείτε. Λοιπόν, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ελάτε κύριε Δελή. Ναι, υπάρχει όντως αυτή η άποψη, ναι, σε ένα μέρος του κόσμου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και σωστή αυτή, ναι, η άποψη. Κατά τη γνώμη μου, η αντίληψη αυτή έχει έναν, αποπνέει έναν εκδικητισμό σε κάθε περίπτωση. Αλλά αυτό που ήθελα να πω εγώ σε σχέση με τη δήλωση Βορίδη τη σημερινή, δεν ξέρω αν ήταν αυτή η πρόθεσή του, όμως αντικειμενικά λειτουργεί με έναν τρόπο εντελώς από προσανατολισμό από την ουσία του ζητήματος για το οποίο έγινε αυτή η δήλωση. Φοβάμαι ότι με αυτή τη δήλωση και με τα όσα ακολουθούν και οι σχολιασμοί, δεν λέω για την δική μας εδώ εκπομπή, φοβάμαι ότι προσπαθούν να συγκαλύψουν την κοινωνική διάσταση του ζητήματος. Ίσα-ίσα, θα λέγατε αντίθετο. Σε ποια κοινωνία γίνονται αυτά τα εγκλήματα? Ποια κοινωνία είναι αυτή που βγάζει αυτά τα τέρατα? Ποιες είναι οι αξίες αυτής της κοινωνίας? Είναι ο ανταγωνισμός? Είναι το ότι όλα αγοράζονται, όλα πουλούνται? Πόσο έχει σαπίσει αυτή η κοινωνία? Από την άλλη, αλήθεια, πόσες κοινωνικές δομές υποστήριξης τέτοιων φτωχών, ευάλωτων οικογενειών και παιδιών υπάρχουν στη χώρα μας? Πόσοι ψυχολόγοι υπάρχουν στα σχολεία μας? Πόση κοινωνική λειτουργεί? Οι απαντήσεις είναι γνώστες. Πόσες δομές για να καταφύγει, για να απευθυνθεί ένα κακοποιημένο παιδί ή μια κακοποιημένη γυναίκα, ή πριν φτάσει εκεί, πριν κακοποιηθεί, να έχουν προκλήσεις ασφαλείας, να μην φτάσει εκεί. Σωστά. Όλα αυτά φοβάμαι ότι μένουν στην άκρη και συζητάμε αυτήν την απαράδεκτη, σε κάθε περίπτωση, την καταδικαστέα δήλωση Βορίδη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να μείνουμε, εδώ βρίσκεται η ουσία του ζητήματος. Θα πρέπει να ανοίξει επιτέλους αυτή η συζήτηση, γιατί βλέπουμε όλα αυτά τα φαινόμενα να σκάνε τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο διάστημα μάλλον, το ένα μετά το άλλο. Και θα πρέπει η κοινωνία να αποφασίσει, και βεβαίως η κυβέρνηση, εκάστοτε η υπεύθυνη κυβέρνηση, μάλιστα, θα πρέπει να αποφασίσει για τη λήψη κάποιων μέτρων. Από την άλλη, όταν λέγονται αυτά, ο κύριος Βορίδης δεν είναι απλώς ο κύριος Βορίδης, τυχαίνει να είναι και ένας υπουργός, και μάλιστα από τους πρώτους τη τάξη υπουργούς, είναι υπουργός εσωτερικών. Σαφώς. Δεν είναι... Συνεπώς, η οποιαδήποτε έχει άποψη... Έχει βαρύτητα αυτό το οποίο λέει και σημασία. Είναι η άποψη του Υπουργού Εσωτερικών της Ελλάδας. Και δείχνει κατεύθυνση, της Ελλάδας. Αν μη τι άλλο, κύριε Δελή. Ελπίζω πως όχι, αλλά έτσι φαίνεται. Σε κάθε περίπτωση. Γιατί δεν καταδίκασε ο Πρωθυπουργός? Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Αμέσως να βγει και να πει ότι αυτό δεν είναι. Για να το κλείσω λίγο, θα χρειαστώ 2 δευτερόλεπτα. Ελάτε κύριε Δελή. λέω, όλο αυτό το ζωφερό τοπίο αυτών των εγκλημάτων, των φρικτών εγκλημάτων, συνοδεύεται και από αντίστοιχη, από μια απίστευτη συντηρητικοποίηση. Βλέπουμε ότι ακόμα και στις πιο πολιτισμένες, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, χώρες του πλανήτη, στις ΗΠΑ, έχει ανοίξει συζήτηση για την απαγόρευση των αμβλώσεων. Ή και σε ευρωπαϊκές χώρες. Είναι δείγματα. Έχουν υπάρξει δικαστικές αποφάσεις. Είναι δείγματα αυτά μιας κοινωνίας η οποία σαπίζει. Και το ένα και το άλλο. Είναι ο καπιταλισμός που σαπίζει τελικά. Γιατί να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και θα πρέπει κάποια στιγμή, πέρα από τα άμεσα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν σε κοινωνικό επίπεδο, με τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις δομές, οι οποίες είναι ανύπαρκτες ουσιαστικά στη χώρα μας, θα πρέπει να τεθεί και αυτό το ζήτημα. Κύριε Δελή, ισχύει τελικά αυτό που είπε ο κύριος Κυρανάκης, ότι οι πλούσιοι που καταναλώνουν περισσότερα μακαρόνια πληρώνουν περισσότερο ΦΠΑ και άρα θα διευκολύνονταν περισσότερο από μία μείωσή του? Νομίζω κάτι αντίστοιχο είπε και ο κύριος Σενετάκης. Ή καλώς η κυβέρνηση παίρνει μέτρα στοχευμένα υπέρ των πιο ευάλωτων? Για να προεκτείνω τον συλλογισμό σας, αυτό σημαίνει ότι θα καταργήσουμε τον ΦΠΑ, τον έμεσο φόρο στο μαύρο χαβιάρι, για παράδειγμα. Γιατί είναι το γεύμα που προτιμάνε οι φτωχοί. Νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε. Φυσικά το δικαίωμα στην αυτογελιοποίηση είναι αναφέρετο για τον καθένα. Δεν το αμφισβητούμε, διότι περί αυτού πρόκειται τελικά. Αλλά το ζήτημα της ακρίβειας είναι πολύ σοβαρό. Εξαιρετικά σοβαρό, κυρία Γιάμαλη, απασχολεί κάθε μέρα τις λαϊκές οικογένειες που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, δεν τους φτάνουν οι μισθοί. Το 80% τουλάχιστον του εισοδήματός τους το καταναλώνουν, το ξοδεύουν για το ενίκιο, για την κατοικία και για να ζήσουν, για τα τρόφιμα. Και το υπόλοιπο 20% για τις υπόλοιπες ανάγκες, που εμείς θεωρούμε ότι είναι εξίσου σημαντικές. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο για να επιβιώνει, ζει για να ζει πραγματικά, να χαρεί και όλα τα υπόλοιπα πράγματα που έχει σήμερα η σύγχρονη εποχή. Αυτό που λέμε λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα, επιτακτικά, δεν είναι μια μείωση μόνο του φόρου προστιθέμενης αξίας, των έμεσων φόρων. Εμείς μιλάμε ως κόμμα και έχουμε καταθέσει μάλιστα και πρόταση νόμου για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όπως είναι τα μακαρόνια εν προκειμένου, όπως είναι το γάλα, όπως είναι το ρύζι, το ψωμί, γενικά, το ψωμί. Εντάξει, ας κρατήσουν το ΦΠΑ και ας τον αυξήσουν στο μαύρο χαβιάρι. Δεν θα στεναχωρηθεί καμιά λαϊκή οικογένεια γι' αυτό, αλλά το άλλο... στα υπόλοιπα προϊόντα να καταργηθεί. Και βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, κυρία Γιάμαλη, θα πρέπει να γίνουν και αυξήσεις στους μισθούς. Αυτή θα γίνουν, είπανε τώρα. Έχουν ήδη γίνει ένα 11% λοιπόν, συνολικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν με τις αυξήσεις που έχουν γίνει. Και με το ίδιο μοντέλο θα γίνει και του χρόνου. Με τις αυξήσεις λοιπόν που έχουν γίνει, κύριε Σενετάκη, εμείς δεν λέμε ότι δεν έχουν γίνει. Παρά τις αυξήσεις που έχουν γίνει, εξακολουθεί ο κατώτερος βασικός μισθός να είναι κάτω από τα επίπεδα που ήταν το 2009. Δηλαδή είμαστε πίσω από το 2009 και είμαστε στο 2022. Το έχουμε πει αυτό. Συμφωνούμε. Θα μου πείτε πάλι για τις αντοχές της οικονομίας. Αυτές οι αντοχές της οικονομίας είναι πολύ ευαίσθητες όταν πρόκειται για τις ανάγκες του λαού και είναι πάρα πολύ ισχυρές όταν πρόκειται για τις ανάγκες του κεφαλαίου των επιχειρηματικών ομίλων. Θα πρέπει λοιπόν να αυξηθούν οι μισθοί και τα μεροκάματα. Ο μέσος μισθός καθαρός είναι κάτω από 800 € αυτή τη στιγμή, ο μέσος μισθός. Η πλειοψηφία, υπάρχουν μισθοί, το 1 τρίτο των μισθών είναι στα 300 με 400 €. Για τέτοια παράδειγμα νούμερα μιλάμε, κυρία Γιάμαλη. Για μερικής λέτε. Ορίστε. Για μερικής απασχόλησης λέτε. 300. Για μερικής απασχόλησης. Μα υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται με μερική απασχόληση. Δεν σας ψέγω, απλά το όπως αφηνίζω. Αυτό είναι το μόνο τους εισόδημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει συνδυαστικά, θα πρέπει να γίνει και ένας έλεγχος τιμών φυσικά. Δεν μπορεί ανεξέλεγκτα οι τιμές να ανεβαίνουν και να φτάνουν στο Θεό. Άρα μπορούν και τώρα λοιπόν να αντιμετωπιστούν τα πράγματα με την ακρίβεια σε όλα αυτά τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης που είπα. Και βεβαίως το ζήτημα της ενέργειας, γιατί υπάρχουν και οι λογαριασμοί, δεν ξέρω αν θα το συζητήσουμε μετά. Το ζήτημα του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου. Περιμένουμε όλα αυτά να καταλήξουν στην Ευρώπη, κύριε Δελή. Εντάξει, θα καταλήξουμε εκεί, θα καταλήξουν. Και τώρα θα καταλήξουν. Θα καταλήξουν. Και η Ελλάδα πάλι, δυστυχώς. Θα καταλήξουν και θα βοηθήσουν και πάλι τους ενεργειακούς ομίλους, όπως πάντα, όπως και στη χώρα μας δηλαδή. Και εκεί θα πρέπει να γίνει το ίδιο. Και εκεί θα πρέπει να καταργηθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, οι οποίοι υπερδιπλασιάζουν την τιμή της ενέργειας, την τιμή του ρεύματος, να καταργηθούν τα χρηματιστήρια της ενέργειας. Με λίγα λόγια, θα χρειαστεί, κυρία Γιάμαλη, να συγκρουστούμε με μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις. Είτε ήταν της Νέας Δημοκρατίας, είτε ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, είτε ήταν του ΠΑΣΟΚ παλαιότερα. Κύριε Δελή, πολλά μεμονωμένα περιστατικά έχουν μαζευτεί και αναρωτιέμαι, είναι πολιτικές οι εντολές τέτοιες που τους λένε στο ψαχνό και ό,τι γίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν θέλω να το πιστέψω. Εσείς τι λέτε? Δεν ξέρω αν είναι πολιτικές εντολές, πάντως πολιτική ευθύνη υπάρχει, είναι καταφανής, καταφανέστατη. Αυτό που θέλω να πω εγώ, κυρία Γιάμαλη, είναι ότι μια αντιλαϊκή πολιτική τελικά αργά ή γρήγορα καταφεύγει, συνήθως γρήγορα, καταφεύγει στον αυταρχισμό και στην καταστολή. Και αυτό δεν είναι ένα συμπέρασμα των τελευταίων 2, 3 ή 4 ετών. Είναι ένα συμπέρασμα διαχρονικό, αφορά όλες τις κυβερνήσεις. Τα χημικά και το ξύλο έπεφταν με όλες τις κυβερνήσεις. Και τώρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και παλιότερα με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα ξέρει όλος ο κόσμος. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίοδο και με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, βεβαίως αυτή η βία, η καταστολή και ο αυταρχισμός έχουν αναβαθμιστεί. Δεν είναι μόνο η πανεπιστημιακή αστυνομία, μια πανεπιστημιακή αστυνομία η οποία βεβαίως δεν οφείλεται στην ιδεολειψία της κυβέρνησης, όπως αρέσκονται ορισμένοι να λένε, αλλά είναι μια καθαρή περιφρούρηση και προστασία της επιχειρηματικής λειτουργίας του πανεπιστημίου. Ένα πανεπιστήμιο δηλαδή που γίνεται μια μεγάλη εταιρεία χρειάζεται και τη security, την εταιρεία για να τη φυλάει. Περί αυτού πρόκειται. Είναι οι συνδικαλιστές που σέρνονται στα δικαστήρια, κυρία Γιάμαλη, ως κοινοί εγκληματίες. Κάθε μέρα ο Ριζοσπάστης έχει ρεπορτάζ για αυτά τα ζητήματα. Είναι οι εργατικοί αγώνες που αντιμετωπίζονται με τη βία και την καταστολή στη Μαλαματίνα, στη Θεσσαλονίκη, πρόσφατα, προχτές. Δεν θέλω να το πενευτώ, γιατί θα ήθελα να μην χρειάζεται. Αλλά εδώ ήταν οι εργαζόμενοι της Κόσκο σε τούτη την εκπομπή, εδώ οι εργαζόμενοι της Μαλαματίνα, εδώ οι διανομής, εδώ όλοι. Και από την άλλη έχουμε το φαινόμενο της εγκληματικής συμπεριφοράς, των εγκληματικών πράξεων αστυνομικών, να θεωρείται από τα πρωθυπουργικά χείλη ως μια απλή κατάχρηση εξουσίας. Φυσικά και δεν είναι έτσι, και επιπλέον στη χθεσινή του τοποθέτηση ο πρωθυπουργός επιχείρησε να αναθέσει και στην αστυνομία ρόλους που αντικειμενικά δεν έχει. Ρόλους δηλαδή κοινωνικής προστασίας, ρόλους πρόληψης. Δεν είναι αυτός ο ρόλος της αστυνομίας. Θέλω να το δούμε για να το συζητήσουμε, κύριε Δελή. Δεν είναι να κυνηγά τις εργατικές, τις λαϊκές κινητοποιήσεις, και με αυτήν την έννοια, θα πρέπει εδώ και ο λαός και οι φορείς του, τα σωματεία του κτλ. Να επαγρυπνούν έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό δηλαδή. Τόση ώρα, κυρία Γιάμαλη, μιλάμε για τα προβλήματα του κόσμου. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο για το λαό. Δεν πρέπει να παγιδευτεί στις παγίδες της εκλογικής αναμονής. Θα πρέπει να δράσει τώρα. Και δεν υπάρχει πιο χρυσή ευκαιρία από την απεργία που υπάρχει προγραμματισμένη από δεκάδες συνδικάτα και ομοσπονδίες στις 9 του Νοέμβρη. Θα πρέπει να βουλιάξει η χώρα από αυτήν την απεργία. Θα είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς όλους.